τηλεφωνικά αρχικά με τον συνάδελφο Μιχάλη Τεζάρη. Μιχάλη, βρίσκεστε προς το σημείο. Τι ακριβώς συνέβη? Καλό μεσημέρι, Βίκη. Εισβολή σε Κωνσταντοπολείο στο Δόχα Ιμαντά 19 στο Χαλάνδρη. Πραγματοποίησε ομάδα νεαρών ατόμων πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, λοιπόν, οι άγνωστοι εισέβαλαν στην επιχείρηση, πέταξαν κόκκινες μπογιές και τρικάκια και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο. Οι αρχές τώρα εξετάζουν αν η επίθεση γίνεται ως ένδειξη αντεκδίκησης για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, μιας και το όνομα του ιδιοκτήτη του Κωνσταντοπολείου στην Κλάστονος, όσο αυτού και εδώ στο Χαλάνδρη, είναι το ίδιο, το επώνυμο είναι το ίδιο. Οπότε οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται ο ίδιος άνθρωπος, αν είναι στον δύο επιχειρήσεων, είναι το ίδιο άτομο. Σε κάθε περίπτωση, σε λίγα λεπτά θα βρισκόμαστε εκεί και θα σας μεταφέρουμε και εικόνα από το σημείο. Βεβαίως. Μιχάλη, γνωρίζουμε μέχρι τότε πόσα άτομα ήταν στην επίθεση? Όχι, αυτή την ώρα δεν έχω περισσότερες πληροφορίες και επίσης βλέπω τώρα κάποια τρικάκια μπροστά μου. Αν θες, Δίκη, μιας και το λέμε, στην Ομόνοια δεν έγινε ληστή, αναφέρουν. Μπάτσα αφεντικά κάναν δολοφονία, όπως επισημαίνουν, ενώ σε ένα άτομο που έχουν το σήμα της αρχίας, όλοι οι προστάτες της ιδιοκτησίας είστε τα κατακάθια αυτής της κοινωνίας, αναφέρουν και τα υπογράφουν αναρχικοί, όπως φαίνεται στα τρικάκια εδώ που έχουν πετάξει το σημείο. Από ό,τι μας λες, λοιπόν, προφανώς συνδέεται και αυτή η επίθεση με την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, έτσι δεν είναι? Έχουν γίνει έρευνες γύρω-γύρω από το σημείο, βλέπεις άνδρες αστυνομίας, Μιχάλη? Από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, προκειμένου να εντοπιστούν τα άτομα που έκαναν την επίθεση. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, Βίκυ, είναι σε πλήρη εξέλιξη όλη η υπόθεση και σε λίγη ώρα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.